περπάτησαν βήμα-βήμα την ακτή της αμουδάρας, γονάτισαν στην άμμο και ξέθαψαν κάθε δείγμα συνειδησίας και αδιαφορίας απέναντι στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Εκατοντάδες μικρά πλαστικά, καπάκια, καλαμάκια και ό,τι άφησε πίσω της η ανθρώπινη παρουσία. Την εθελοντική δράση οργάνωσε το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη, το οποίο δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να λειτουργήσει καταλυτικά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Το Κοινοφελές Ίδρυμα Αθανασίου Λασκαρίδη συνεχίζει εκτεταμένες δράσεις καθαρισμού ακτών σε όλη την επικράτεια. Στόχος μας τώρα είναι η Κρήτη. Είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε στην Κρήτη μετά το 19 που ήρθαμε με τον τυφώνα. Και η δουλειά που κάνουμε μας δείχνει ότι τα πλαστικά και τα πλαστικά μιας χρήσης είναι το συχνότερο απόρριμα στην Κρήτη. Ο καθαρισμός της παραλίας εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Ελλάδα χωρίς πλαστικά, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με σύμμαχο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Είναι η δεύτερη σημαντική δράση του Ιδρύματος στην Κρήτη, όπου πέρυσι βρέθηκε η ναυαρχίδα του Ιδρύματος, το πλοίο Τυφώνα, το οποίο έχει επιστρατευτεί στην εκστρατεία καθαρισμού του συνόλου της ελληνικής ακτογραμμής. Με το τυφώνα το 2019 μαζέψαμε σε 2 μήνες περισσότερους από 20 τόνους απορρίμματα από απόκρημνες και απρόστες παραλίες στο γύρο του νησιού. Υπολογίζουμε ότι η κατάσταση τώρα θα είναι λίγο καλύτερη. Η πανδημία, ένα καινούριο φαινόμενο του περσινού χρόνου, φαίνεται πια και στο περιβάλλον και στις ακτές. Έχουμε περισσότερα και διαφορετικά απορρίμματα. Η εισοδιά των εθελοντών που καθάρισαν τμήμα της ακτής της αμουδάρας ήταν εντυπωσιακή, ενώ στα απορρίμματα που συλλέγονται στη διάρκεια των δράσεων έχουν προστεθεί και τα κατάλοιπα της πανδημίας, όπως είναι οι μάσκες μίας χρήσεως που εντοπίζονται ακόμη και στη θάλασσα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, από